25 χρόνια συμπληρώνονται από την κρίση των ημείων. Στις διερευνητικές επαφές με την Τουρκία αναφέρθηκε ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών, τονίζοντας ότι η Άγκυρα πρέπει να αποδείξει στην πράξη τη βούλησή της για διάλογο. Οι πιέσεις της Ευρώπης προς την Άγκυρα απέδωσαν, υπογραμμίζει ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών, εν αναμονή του 62ου γύρου των διερευνητικών επαφών. Αλλά υπογραμμίζει πως η Τουρκία πρέπει στην πράξη να αποδεικνύει την πρόθεση για αποκλιμάκωση. Η Άγκυρα δείχνει να προσεγγίζει πάλι την Ευρώπη, ωστόσο δεν αρκούν μόνο δηλώσεις καλής διάθεσης. Η Τουρκία πρέπει να το αποδείξει έμπρακτα, με συνέπεια, διάρκεια και να απέχει από προκλητικές ενέργειες. Όσο υπάρχει απειλή εξ Ανατολών, η Ελλάδα θα διατηρεί στρατεύματα στα νησιά, ξεκαθαρίζει ο Υπουργός Άμυνας. Το υπέρτατο κυριαρχικό δικαίωμά μας είναι να προστατεύουμε την εθνική μας ακεραιότητα και στη βάση αυτή επιλέγουμε να έχουμε δυνάμεις νόμιμης και προληπτικής άμυνας στα νησιά. Πάντως, σύμφωνα με δημοσιεύματα, λίγες ώρες πριν από τον 61ο γύρο των διερευνητικών και υπό τον φόβο κυρώσεων, η Άγκυρα με σιωπηλό τρόπο φαίνεται πως απέσυρε όλα τα ερευνητικά της πλοία και γεωτρύπανα από την Ανατολική Μεσόγειο με διάφορες προφάσεις. Είναι απαραίτητο εγκαίρως η Ελλάδα να έχει αποσαφηνίσει τις κόκκινες γραμμές και τους όρους της, αλλά και την τακτική της σε σχέση με μια θετική ατζέντα με την Τουρκία. 25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την κρίση των ημείων της 31ης Ιανουαρίου του 1996. Στον Πειραιά, σε κλίμα συγκίνησης, τελέστηκε το μνημόσυνο για τον Παναγιώτη Βλαχάκο, υποπλοίαρχο του ελικοπτέρου που κατέπεσε στην περιοχή των ημείων. Θέλω να πιστεύω, όπως στα χρόνια αυτά που έχουν περάσει, ότι η θυσία αυτών των τριών ηρώων αποτελεί το παράδειγμα για τους νεότερους Έλληνες, έτσι ώστε ποτέ μα ποτέ να μην παραχωρήσουμε σπιθαμή από το έδαφος μας.